Λοιπόν, Παντελή, κάτι πήγε να πει ο Παντελής. Ναι, ναι. Αν και Παντελή και στη Γερμανία, πολλοί θα νιώθουν άβολα με αυτή την κατάσταση, όπως ο Σρέντερ, ο οποίος μισθοδοτείται από τη Ρωσία, από την Γκάζπρομ και τώρα αναγκάστηκε... Αλλά δεν κρατήθηκε και αυτός. Ναι. Απλά θέλω να πω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει κανείς διάλογο με τον Λουκασέγκο. Έτσι θεωρείται ένας πάρα πολύ σκληρός δικτάτορας και τελείως μαριονέτα της Μόσχας. Να πούμε ότι σύμφωνα όπως μεταδίδουν γερμανικά μέσα, οι μυστικές υπηρεσίες πιστεύουν ότι η Ουκρανία έχασε κάθε υπεροχή στον αέρα. Η απόλυτη υπεροχή ανήκει στη Ρωσία. Δεν υπάρχει καν αεροπορία της Ουκρανίας αυτή την ώρα. Και ότι σε λίγες ώρες είναι πολύ πιθανό να πέσει οριστικά και το Κίεβο. Σε λίγες ώρες. Από εκεί και πέρα. Έτσι μεταδίδουν τα γερμανικά, ότι υπάρχει πιθανότητα. Δηλαδή, να πέσει, οι εκτιμήσεις οι αρχικές ότι χρειάζονται 96 ώρες για να το καταλάβουν, φαίνεται ότι δεν ισχύουν στην πράξη. Ουσιαστικά, να το βάλουμε εκεί, ουσιαστικά δεν υπάρχει ουκρανική αεροπορία ή ουκρανική αεράμινα. Ήταν κέρια τα πλήγματα των Ρώσων, δηλαδή. Ναι, ακριβώς. Κοιτάξτε, έχουμε μια τεράστια στρατιωτική μηχανή εναντίον μια χώρα η οποία είναι πολύ πιο μικρή, με πολύ πιο λίγες δυνάμεις και μάχεται και μόνη της. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ακούσαμε προηγουμένως, είχατε μια πορεία, δεν την τελειώσαμε. Είπε ο Σόλτς ότι ο Πούτιν δεν θα κερδίσει αυτό το πόλεμο. Ναι. Τι εννοεί? Στο πεδίο, αυτή τη στιγμή, στρατιωτικά, η Ρωσία έχει την υπεροχή. Δεν μπορεί να χάσει. Είναι μια μεγάλη στρατιωτική δύναμη. Θα κερδίσει σε αρκετά σημεία. Όμως, θα μπορέσει και βέβαια, αν πάνε τα σενάρια όπως τα λένε, θα επιβάλλει ένα καθεστώς δικό της στο Κίεβο με ανθρώπους μαριονέτες, οι οποίοι θα κάνουν ό,τι λέει η Μόσχα. Σε μακροχρόνιο διάστημα αυτό θα το αντέξει ο Ουκρανικός λαός. Ή μεγάλο μέρος του ουκρανικού λαού. Θα υπάρξει αντίσταση. Θα μπορέσουν να μπουν τα στρατιωτικές δυνάμεις μες στις πόλεις. Εάν μπουν, πόσο καιρό θα κάτσουν οι Ουκρανοί χωρίς να μιλάνε υπό ένα καθεστώς το οποίο θα ελέγχεται απόλυτα? Κάτσε τώρα, Παντελή, γιατί αυτό τον υπαινιγμό τον έκανε και ο πρόεδρος Μπάιντεν. Και έρχεται κανείς. Ναι, αλλά έρχεται κανείς και διερωτάται. Όλοι οι δυτικοί εξώθησαν τους Ουκρανούς ή δια του Ζελένσκι και με άλλους τρόπους να φτάσουν σε αυτό το σημείο και τώρα τους λένε βγάλτε τα κάστανα από τη φωτιά και δείτε πώς θα οργανωθείτε για να μην δεχτείτε τους Ρώσους στο έδαφος σας. Δεν βλέπω κάποιον εγώ. Και προεξοφλούν και τη νίκη τους κιόλας. Ο Ζελένσκι έλεγε για ΝΑΤΟ και του λέγανε ποιο ΝΑΤΟ, πρώτα θα πούμε εμείς αν θα μπει στο ΝΑΤΟ. Δεν είπε κανείς πήγαινε πέσει στο ΝΑΤΟ, τουλάχιστον οι Γερμανοί. Ευθέως ο Σόλτς του είπε ότι... Η υπενιγμή είναι όμως και το χτύπημα στην πλάτη και το κλείσιμο του ματιού, όπως υπενικτικά είναι και αυτά τα οποία συζητάμε τώρα. Ναι, και λέμε ότι ο ουκρανικός λαός έχει επιλέξει την πείρα του, έχει επιλέξει στρατόπεδο, έχει ψηφίσει δημοκρατικά, έχει διαλέξει που θέλει να ανήκει και θέλει να έχει τη μοίρα στα χέρια του. Και δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η Ρωσία μπορεί να κερδίσει στρατιωτικά, αλλά δεν νομίζω ότι η μακροχρόνια μπορεί να επιβάλλει. Μάλιστα. Βέβαια. Μάλιστα. Εννοείται. Λοιπόν.